Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο της σειράς «Μεγάλη στρατηγή της ιστορίας». Σήμερα θα μιλήσουμε συνοπτικά για τη ζωή και το έργο του Βυζαντινού στρατηγού Φλάβιου Βελισάριου. Ο Βελισάριος, ως γνωστόν, ήταν στρατηγός της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και θεωρείται από τους σπουδαιότερους στρατιωτικούς της Βυζαντινής και Μεσαιωνικής περίοδου και ένας από τους επιφανέστερους στρατιωτικούς ηγέτες όλων των εποχών. Διακρίθηκε σε όλα τα μέτωπα του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους εκείνης της εποχής. Επίσης, εισήγαγε πολλές καινοτομίες στην εκπαίδευση και οργάνωση του Ρωμαϊκού στρατού της εποχής, καθώς και στην τακτική των επιχειρήσεων. Υπήρξε ένας από τους στενούς συνεργάτες του Ιουστινιανού στην προσπάθεια του τελευταίου να ανασυστήσει την αρχαία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ο Βελισάριος γεννήθηκε περίπου το 505 μετά Χριστόν στη μικρή πόλη Γερμένη της Θράκης, το σημερινό Ορμένιο Εύρου. Κατά άλλους, εκείνη την εποχή, Γερμανίκια ή Γερμανία της Βορειοδυτικής Θράκης, κοντά στα σύνορα με την επαρχία του Ιλυρικού, στη σημερινή Βουλγαρία. Άνοικε σε εκρωμαϊσμένη οικογένεια γεωκτημόνων, πιθανώς θρακικής καταγωγής, και η μητρική του γλώσσα ήταν η λατινική. Για τα πρώτα χρόνια της ζωής του δεν γνωρίζουμε σχεδόν τίποτα, ενώ από τις διάφορες θεωρίες που έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί για την καταγωγή του ονόματός του, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ίσως είναι κέλτικης, γοτθικής, θρακικής ή ακόμα και σλαβικής καταγωγής. Σε νεαρή ηλικία λοιπόν ο Βελισάριος ήλθε στην Κωνσταντινούπολη όπου κατετάγει ως αξιωματικός στην αυτοκρατορική φρουρά του Ιουστίνου του Πρώτου. Εκείνη την περίοδο γνωρίστηκε με τον Ιουστινιανό, ο οποίος τον διόρισε στην προσωπική του φρουρά, όπου υπηρέτησε ως δορυφόρος ή αλλιώς βουκελάριος. Το γεγονός αυτό υπήρξε το έναυσμα για την ανέλυξή του στα στρατιωτικά αξιώματα που υπήρξε ραγδαία παρά τον νεαρό της ηλικίας του. Ως βουκελάριος ανέλαβε μαζί με τον επίσης νεαρό στρατηγό Σίτα την ηγεσία μιας σειράς τολμηρών εύπων καταδρομών στην Περσική Αρμενία, αποκομίζοντας πλούσια αλεία και πολλούς αιχμαλώτους. Το 526 διορίστηκε από τον Ιωστίνο δούκας της Μεσοποταμίας και επανέλαβε επιδρομές. Αυτή τη φορά όμως συνάντησε ισχυρή αντίσταση από τον Αρμένιο Ευγενή Ναρσί. Τρία χρόνια αργότερα ο τελευταίος δέχτηκε να περάσει στην υπηρεσία της αυτοκρατορίας. Ο Βελισάριος στην πρώτη του μεγάλη μάχη με τους αντιπάλους του Βυζαντίου τους Πέρσες ιτήθηκε κοντά στο οχυρό της Δάρας το 529 μετά Χριστόν. Οι αντίπαλοι του όμως δεν κατάφεραν να κατακτήσουν αυτό το ισχυρό οχυρό που ήταν ο κύριος στόχος τους, αλλά ούτε και την Αντιόχεια όπου είχαν επιδράμει οι σύμμαχοι των Περσών Λαχμίδες Άραβες. Το επόμενο έτος μια περσική στρατιά 40.000 ανδρών υπό το φημισμένο στρατηγό Φερούζ Περόζης στα Βυζαντινά κείμενα βάδισε ξανά κατά το ισχυρού οχυρού της Δάρας. Ο Βελισάριος, παρότι διέθετε 25.000 άνδρες έναντι 40.000, περίμενε τους εχθρούς του έξω από την πόλη έχοντας ετοιμάσει το έδαφος με τρόπο ώστε να εξουδετερώνει την αριθμητική υπεροχή των Περσών. Λίγο πριν τη μάχη, ο Περόζης έλαβε ενισχύσεις 10.000 ανδρών, ενώ απέρριψε τις ειρηνευτικές προτάσεις του Βελισαρίου. Εξέλαβε ως ιτοπαθής τόσο την πρωτοβουλία του αντιπάλου του να έρθει σε διαπραγματεύσεις, όσο και την αμυντική διάταξη των Βυζαντινών. Η μάχη που ακολούθησε εξελίχθηκε όπως είχε υπολογίσει ο Βελισάριος και κατέληξε σε περήφανη νίκη του νεαρού στρατηγού με βαριές απώλειες για τους Πέρσες. Ήταν η πρώτη μεγάλη νίκη που απέσπασε το Βυζάντιο από τους Σασανίδες μετά από πάρα πολλά χρόνια. Μετά από αρκετές επιτυχίες έναντι των Σασανίδων Περσών, ο Βελισάριος επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη, όπου βρήκε μια πρωτεύουσα γεμάτη αναταραχές. Εκεί πέρα επέδειξε μεγάλο ζήλο για την καταστολή της εξέγερσης που είναι γνωστή σε εμάς ως στάση του Νίκα. Οι αρχικές προσπάθειες του όμως δεν τελεσφόρησαν λόγω της απόφασης πολλών στρατιωτών της ανακτορικής φρουράς να μείνουν ουδέτερες σε αυτή την εσωτερική σύγκρουση. Τελικώς, ο Βελισάριος μαζί με τους Ναρσί και Μούνδο συντόνισαν τις ενέργειές τους και περικύκλωσαν τον εξαγριωμένο όχλο κατά τη στάση του Νίκα στον υπόδρομο. Εκεί ακολούθησε μια μεγάλη σφαγή και καταστολή αυτής της εξέγερσης. Η συμβολή του Βελισαρίου στην καταστολή αυτής της στάσης και η αμέριστη υποστήριξη που παρήχε στον κλονιζόμενο Ιουστινιανό τον έκανε έναν από τους πιο έμπιστους στρατηγούς του. Αποτέλεσμα αυτού ήταν η ανάθεση της εκστρατείας εναντίον των Βανδάλων που ο Ιουστινιανός ήδη άρχισε να σχεδιάζει. Περί το 533 μετά Χριστόν, ο Βυζαντινός στόλος φτάνει κοντά στην Καρχιδόνα όπου και σταματάει.
Εκεί η Βυζαντινή δύναμη ανασυντάχθηκε, κατασκεύασε στρατόπεδο, ξεκουράστηκε για λίγες μέρες και ξεκίνησε για την πόλη ανενόχλητη, βαδίζοντας κοντά στην ακτή, περίπου 200 χιλιόμετρα μακριά από την Καρχιδόνα. Ο βάνδαλος βασιλιάς Γελίμερος ευνηδιάστηκε από την είδηση της εισβολής. Πρώτη του ενέργεια ήταν να εκτελέσει τον Χιλτέριχο και τους οπαδούς του που κρατούνταν φυλακισμένοι. Έπειτα ανακάλεσε το στόλο του από τη Σαρδινία και έσπευσε να αντιμετωπίσει το μικρό στρατό του Βελισσαρίου με τις δυνάμεις που διέθετε εκείνη τη στιγμή, με τις εκτιμήσεις να λένε 30 με 40.000 άνδρες. Το σχέδιο του βάνδαλου στρατηγού ήταν να επιτεθεί στους Βυζαντινούς στην τοποθεσία Δέκημων, μια στενή κοιλάδα περί τα 15 χιλιόμετρα νότια από την Καρχιδόνα. Τα πράγματα όμως δεν λειτουργήσαν όπως σκόπευε ο βάνδαλος ηγεμόνας. Παρόλο που έφερε σε δύσκολη θέση τους Βυζαντινούς, η έλλειψη συντονισμού των στρατιωτών του σε συνδυασμό με την ψυχραιμία και ετοιμότητα του Βυζαντινού στρατηγού χάρισε στον τελευταίο μια συντριπτική νίκη. Αυτή ήρθε όπως είπαμε στο Δέκημον στις 13 Σεπτεμβρίου του 533 μετά Χριστόν. Ο Βελισσάριος εισήλθε θριαμβευτικά στην Καρχιδόνα δύο μέρες αργότερα. Αμέσως άρχισε να οργανώνει την άμυνα της πόλης και να ενισχύει τα παραμελημένα τείχη της. Επίσης, ήδη από τη στιγμή της απόβασης, είχε δώσει αυστηρές εντολές στους στρατιώτες του να σεβαστούν τις ζωές και τις περιουσίες των κατοίκων της περιοχής, ώστε να εξασφαλίσει τη συνεργασία τους. Περνώντας στο 535 μετά Χριστόν, ο Ιουστινιανός ανέθεσε στο Βελισσάριο να επιτεθεί στο Ostrogothico βασίλειο της Ιταλίας, μετά την επιτυχία που, όπως είπαμε, είχε στη Βόρεια Αφρική. Πρόθεσή του ήταν να ανακτήσει την Ιταλία και τη Ρώμη από τους Γότθους. Ο Βελισσάριος κατέλαβε γρήγορα τη Σικελία και στη συνέχεια πέρασε στην Ιταλία, όπου κατέλαβε τη Νεάπολη και τη Ρώμη, το Δεκέμβριο του 536. Κάποια στιγμή, την άνοιξη του 537, οι Γότθοι βάδισαν κατά της Ρώμης με πάνω από 100.000 άνδρες υπό την ηγεσία του Ουίτιγη και πολιόργησαν την πόλη. Ανεπιτυχώς βέβαια. Παρά το γεγονός ότι ήταν περισσότεροι από τους Ρωμαίους με αναλογία 5:1, οι Γότθοι δεν μπόρεσαν να εκδιώξουν το Βελισσάριο από την πρώην δυτική πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας. Όταν συνήλθε από την πολιορκία, ο Βελισσάριος βάδισε προς τα βόρεια, καταλαμβάνοντας τα Μεδιόλανα, σημερινό Μιλάνο και την πρωτεύουσα των Οστρογότθων, τη Ραβένα, το 540 μετά Χριστόν. Μετά από όλες αυτές τις επιτυχίες, αρκετοί ευγενείς, Γότθοι και Ρωμαίοι είχαν προτείνει στο Βελισσάριο το στέμα της Ιταλίας. Ακόμη και ο ίδιος Ουίτιγης είχε έρθει σε μυστικές διαπραγματεύσεις με τον Βυζαντινό στρατηγό με ανάλογες προτάσεις. Ο Βελισσάριος συμφώνησε με όλες τις πλευρές και όταν εισήλθε στη Ραβένα ανακοίνωσε ότι καταλαμβάνει την πόλη στο όνομα του Ιουστινιανού. Ακολούθως επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη με αιχμαλώτος τον Ουίτιγη και άλλους επιφανείς Γότθους, καθώς φυσικά και με πολλά λάφυρα μεταξύ αυτών και τους βασιλικούς θησαυρούς. Μετά από πολλές άλλες εκστρατείες και επιτυχίες, αποσύρθηκε τελικώς οριστικά από τον ενεργό δημόσιο βίο και πέθανε το Μάρτιο του 565 μετά Χριστόν, λίγους μήνες πριν το θάνατο του Ιουστινιανού. Παρ' όλα αυτά, όχι χωρίς ενοχλήσεις από την αυλή. Το 561 είχε κατηγορηθεί ότι συμμετείχε σε μια συνωμοσία κατά του αυτοκράτορα, με συνέπεια τη δίμευση της περιουσίας του και τον κατοίκο περιορισμό. 6 μήνες αργότερα, ο Ιουστινιανός αποκατέστησε τον γυραιό πλέον στρατηγό. Η ζωή και τα κατορθώματά του έγιναν αντικείμενο θαυμασμού ανά τους αιώνες και τροφοδότησαν πολλούς θρύλους και διηγήσεις. Το όνομά του έγινε συνώνυμο της στρατιωτικής ευφυΐας και ανδρείας και αποδιδόταν σε δαφνοστεφείς στρατηγούς, όπως ο δημοφιλής Ιωάννης Κουρκούας του 10ου αιώνα μετά Χριστόν, που ονομάστηκε από τους συγχρόνους του ο Άλλος Τραγιανός ή ο Βελισσάριος. Ο Βελισσάριος υπήρξε πρότυπο στρατηγού. Η πειθαρχία και η προσφορά του στο Βυζαντινό κράτος ήταν οι πυλώνες της δραστηριότητάς του. Η ακατάπαυστη αλκή του να εκστρατεύει και να αποκαθιστά τα σύνορα του βαθμιδών εξελιζόμενου ρωμαϊκού κράτους σε μια έκταση από τη Δυτική Μεσόγειο μέχρι τα βάθη της Μέσης Ανατολής τον κατατάσσουν μεταξύ των σπουδαιότερων στρατιωτικών όλων των εποχών. Κάπως έτσι κλείνει ένα ακόμη βίντεο με τους μεγάλους στρατηγούς της ιστορίας. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε ένα like και να εγγραφείτε στο κανάλι μας για περισσότερα.